Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, με αισιοδοξία προχωράμε στο προεκλογικό μας αγώνα και στοχεύουμε στην ενίσχυση των συνδυασμών μας, ώστε να είμαστε η μαχητική λαϊκή αντιπολίτευση στην κεντρική εξουσία και στο πολιτικό της προσωπικό, στους Δήμους και την Περιφέρεια. Δεν παραγνωρίζουμε τους συσχετισμούς, όμως στηριζόμαστε στις θέσεις και τις προτάσεις μας που εκφράζουν τα λαϊκά στρώματα. Στηρίζουμε την πολιτική που υπηρετεί τις λαϊκές ανάγκες. Θα δώσουμε τη μάχη για να σηκώσει ο λαός ανάστημα, να βάλει μπροστά τις ανάγκες του, να οργανώσει τον αγώνα του και τις διεκδικήσεις του. Οι άλλοι συνδυασμοί στο Δήμο Τρίπολης είναι όλοι στην ίδια όχθη, είναι απέναντι από εμάς. Οι διαφορές τους είναι δευτερεύουσες. Επίσημα και ανεπίσημα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΙΝΑΛ, τα δίθεν ανεξάρτητα ψηφοδέλτια ταυτίζονται με την υλοποίηση της αντιλαϊκής πολιτικής, πρωτοστατούν μάλιστα στο πέρασμά της. Ο ΣΥΡΙΖΑ διέλυσε τη δημοτική του παράταξη και στηρίζει τη σημερινή δημοτική αρχή, εκτιμώντας ότι έτσι γίνεται καλύτερα η δουλειά. Το ΚΙΝΑΛ ΜΑΣΟΚ στηρίζει τον εκλεκτό του ΣΥΡΙΖΑ στο Δήμο Τρίπολης. Βλέπετε πως διαμορφώνουν τις συμμαχίες τους. Είναι τόσο κοντά που οι μετακινήσεις από τον ένα συνδυασμό στον άλλο είναι το πιο φυσιολογικό πράγμα. Οι κύριοι Παυλής, Τζούμης, Τσιαμούλος και Βόσνος, που ηγούνται ψηφοδελτίων, νωρίτερα συγκροτούσαν 9 παράταξη. Το ίδιο και οι κύριοι Σμυρνιώτης και Κατσαφάνης. Προεκλογικά κατηγορούν ο ένας τον άλλο για τις συνέπειες της αντιλαϊκής πολιτικής που όλοι μαζί στηρίζουν, ελπίζοντας ότι θα ξεγελάσουν για άλλη μια φορά τον κόσμο να του πάρουν την ψήφο, ώστε όποιοι εκλεγούν να συνεχίσουν από εκεί που σταμάτησαν οι προηγούμενοι. Όλοι τους υποστήριξαν και στήριξαν τις μεθοδεύσεις για τους σχεδιασμούς για την παράδοση της διαχείρισης των απορριμμάτων στην Τέρνα, γνωρίζοντας ότι θα πενταπλασιαστούν τα τέλη για τα λαϊκά στρώματα. Η Δημοτική Αρχή Σμυρνιώτη έφτιαξε την παράνομη ανοιχτή χωματερή στην Αγία Τριάδα, όπου χιλιάδες τόνοι συσσωρευμένων απορριμμάτων μολύνουν το περιβάλλον. Η Δημοτική Αρχή Παυλή, με τη συνένεση όλων των άλλων παρατάξεων που είναι της λαϊκής εισπύρωσης, έφτιαξε το δικό της έγκλημα στον Άγιο Βλάση, μέσα στο Μέναλο, που μολύνει το περιβάλλον και είναι και μια μόνιμη απειλή για πυρκαγιές στο δάσος. Επειδή όλοι ταυτίζονται απόλυτα στη στήριξη της πολιτικής του κεφαλαίου, επικεντρώνω την αντιπαράθεση στη διαχειριστική ικανότητα των προσώπων. Ο καθένας διεκδικεί για πάρτι του ότι είναι ο ικανότερος από τους άλλους. Είναι βέβαιο ότι όλοι αυτοί που υπερασπίζονται την πολιτική του κεφαλαίου, που συμφωνούν στον αντιδραστικό θεσμικό πλαίσιο του Καλλικράτη και του Κλεισθένη 1, θα τα βρουν μετά τις εκλογές. Εδώ τα βρίσκουν τώρα, που λειτουργούν και λειτουργούν σαν ενιαία παράταξη. Με το σούπερ πλειοψηφικό σύστημα του Καλλικράτη, που οι πλειοψηφίες έχουν τα 2/3 των δημοτικών συμβούλων, ανεξάρτητα στον πρώτο γύρο πήραν ένα 20-22-25%. Σε παλαιότερη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης για το θέμα των απορριμμάτων, επικεφαλής παράταξης της μειοψηφίας, προκλητικά στη διάρκεια της συνεδρίασης, πρότεινε το θέμα να μην συζητηθεί στο Συμβούλιο, αλλά σε κλειστή σύσκεψη στο γραφείο του Δημάρχου μαζί με τους εργολάβους. Εκτός δηλαδή του Δημοτικού Συμβουλίου και μαζί με τους εργολάβους να βρουν λύση. Συμφώνησαν όλες οι άλλες παρατάξεις. Έγιναν αυτές οι κλειστές σκέψεις με τους επικεφαλείς και από αυτές δρομολογήθηκε ένα άγριο πάρτι με εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για να πηγαίνουν τα σκουπίδια από εδώ και από εκεί, το ξέρετε. Και μέσα από αυτές τις συσκέψεις γεννήθηκε και το τέρας με την ανοιχτή χωματερή στον Άγιο Βλάση. Στις παρακοσμιακές συσκέψεις αρνήθηκε να πάρει μέρος μόνο ο εκπρόσωπος της λαϊκής εισπύρωσης, ο Δημήτρης Νικολάου, που ήταν και ο μόνος που καταψήφισε τη δημιουργία της ανοιχτής χωματερής στον Άγιο Βλάση. Όλοι μαζί στήριξαν τη μείωση της κρατικής χρηματοδότησης σε βάρος των λαϊκών αναγκών για την παραπέρα ενίσχυση του κεφαλαίου. Έχουν ευθύνη για τις μεγάλες ελλείψεις σε προσωπικό και εξοπλισμό και τα κλειστά κρεβάτια της ΜΕΘ στο Παναρκατικό Νοσοκομείο. Για τις μεγάλες ελλείψεις και την άθλια κατάσταση
που έχουν τα κτίρια στα περισσότερα σχολεία των Δήμων, του Δήμου μας. Τις μεγάλες ελλείψεις στην αντιπλημμυρική προστασία, την αντισεισμική θωράκιση, την αντιπυρική προστασία. Έχουν ευθύνη για την άθλια κατάσταση στο οδικό δίκτυο, στην Τρίπολη, τα χωριά, τους επαρχιακούς και τους αγροτικούς δρόμους. Ομονόουν στην επιχορήγηση των ανεμογεννητριάδων στα όρια του Δήμου μας με εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για να μας πουλάνε πανάκριβα το ρεύμα και δεν δίνουν δεκάρα για τα έργα της τάκας και της καντήλας που καρκινοβατούν εδώ και χρόνια. Οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, οι φτωχοί αγρότες, οι αυτοαπασχολούμενοι, οι νέοι, όλοι οι λαϊκοί άνθρωποι του Δήμου μας δεν έχουν να κερδίσουν τίποτα ψάχνοντας για μικροδιαφορές ανάμεσα στους άλλους συνδυασμούς. Όποιον και να ψηφίσουν, την ίδια πολιτική θα εφαρμόσει. Να τους γυρίσουν την πλάτη και να ενισχύσουν τη λαϊκή συσπήρωση για να έχει πιο ισχυρή εκπροσώπηση, για να δυναμώσει η λαϊκή αντιπολίτευση, η οργάνωση των λαϊκών στρωμάτων ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική. Φιλολαϊκές λύσεις με το λαό στη γωνία δεν υπάρχουν, όπως δεν υπάρχουν και σωτήρες και εργολάβοι λύσεων. Δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτή η μίζερη κατάσταση στο Δήμο και γενικότερα. Η ισχυροποίηση της λαϊκής συσπήρωσης θα είναι και εντολή ενίσχυσης της πάλης. Θα είναι η αρχή της πορείας να βγούμε από το βάτο που μας έχουν βάλει. Στην πορεία προς τις εκλογές θα πούμε πολύ περισσότερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.